Μ' αρέσει όσο πάει και πιο πολύ. Γιατί μου δίνει τη δυνατότητα, πέρυσι μου δώσει τη δυνατότητα να κάνω ένα ρόλο που δεν είχα ξανακάνει, της κακιάς, της δύσκολης, της γυναίκας που δημιουργεί ίντρικες και φασαρίες. Και τώρα πρέπει την ίδια ηρωίδα να τη φτάσω σε άλλα σημεία, γιατί τη συμβαίνουν τόσο διαφορετικά πράγματα στη ζωή της που σχεδόν σαν να αποδομείται ο ρόλος και η ύπαρξή της και δομείται εκ νέου. Ανάμεσα στα νέα πρόσωπα είναι και ο κύριος Αλεξάνδρος Σταύρου. Ναι, μετά από 12 χρόνια βρισκόμαστε τηλεοπτικά μαζί. Είναι ωραία. Ξεκινάμε παρεούλα, φλερούμε στο αυτοκίνητο, φλερούμε επιστρέφοντας. Πέρα από μια πολύ πετυχημένη ηθοποιός, έχεις φτιάξει και μια πολύ όμορφη οικογένεια. Θέλω να πιστεύω ότι έχουμε κάνει καλή δουλειά και οι τρεις μας. Η αγάπη του κόσμου άρχισε να έρχεται σταδιακά και ήταν κάτι πολύ όμορφο. Δηλαδή το εισέλαβα με πολύ χαρά και ηρεμία. Δεν με επηρέασε δηλαδή κάπου αρνητικά. Το πιο ιδιαίτερο που σου έχει συμβεί. Το ότι με αγκαλιάζουν πολλές φορές αντί η Μαρίνα. Δηλαδή. Έχει χτίσει με το ρόλο την ηρεμία. Ναι. Πολύ. Το ζούνε πάρα πολύ όλο αυτό. Οπότε και η αγκαλιά είναι λίγο. Κοριτσάκι μου. Ξέρεις, είναι αυτό που στην αρχή λες. Δεν είμαι εγώ. Αλλά μετά όταν το βλέπεις, δεν γίνεται επίτηδες, δεν το κάνουν, δεν το σκέφτονται, τους βγαίνει πολύ αυθόρμητα.